πήγε ένας αγρότης να καλλιεργήσει το χωράφι του και ξαφνικά βρέθηκε σε αυτό το αποτρόπαιο θέαμα. Ενημέρωσε αστυνομίες κανονικά τις αρμόδιες υπηρεσίες και ξαφνικά από τη στιγμή που πήγε η αστυνομία ανακαλύψαμε όλοι ότι ήταν και οι τρεις σφαγμένες στο λαιμό με τον ίδιο τρόπο. Ο κόσμος έχει αναστατωθεί γιατί τέτοιες σφαγές γίνονταν μόνο από τζιχαντιστές. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα είναι και οι οικονομικές διαφορές, γιατί ποτέ δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα για οικονομικούς λόγους, ας πούμε, να υπάρχουν σφαγή ή μαχαιρώματα ή σκοτωμή στο κομμάτι του Εύρου. Πιστεύω ότι μόνο και μόνο γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο να σκεφτούμε, ότι υπάρχει άλλος λόγος. Δηλαδή για οικονομική διαφορά δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί οι μετανάστες, αυτά τη μεταφορά τους για να περάσουν στην Ελλάδα είναι προπληρωμένα όλα. Τα προπληρώνουν μέσα, δηλαδή δεν νομίζω να υπήρχε οικονομική διαφορά. Δεν νομίζω να υπήρχε κάτι άλλο. Δηλαδή ο μόνος λόγος και η σφαγή στο λαιμό δηλώνει κάτι άλλο. Εμείς είμαστε τα παρέμβρια τα χωριά, έτσι λεγόμαστε. Είμαστε δηλαδή τα χωριά που είμαστε ακριβώς μπροστά στον Εύρο, στο ποτάμι. Κάθε μέρα συναντάμε λάθρο μουσουλμάνους, μετανάστες, γιατί δεν είναι όλοι μετανάστες, να ξέρετε, είναι λάθρο μουσουλμάνοι κάποιοι. Και το τελευταίο καιρό έχουμε δει οι ροές έχουν αυξηθεί τεράστιες, είναι τεράστιες οι ροές, αλλά και οι ανθρώποι που έρχονται δεν είναι ούτε Σύρου ούτε τίποτα. Είναι Αργεριμοί, Μαροκινοί, δηλαδή τέτοιες φυλές έρχονται. Και τώρα αυτό το γεγονός, το τελευταίο που έγινε χθες, έχει τρομοκρατήσει όλο τον κόσμο. Ο κόσμος αρχίζει φοβάται, γιατί δεν ξέρει τι γίνεται. Δεν ξέρει τι του ξημερώνει αύριο.